σε καμαρώνω. Η φωνή σου ήταν τέλεια σήμερα. Μπράβο. Μου απέδειξες άλλη μια φορά πόσο μεγάλο ταλέντο είσαι. Για μία ακόμα εβδομάδα. I love you. Το μόνο που θέλω, βλέπω εδώ πέρα στο χαρτί μου, ότι έχεις πει 8 ξένα τραγούδια και ένα ελληνικό. Έχεις δίκιο, Νίκο. Πες μας κι άλλο ελληνικό, ρε παιδί μου, να τις ακούσουμε. Το πρόβλημα είναι, και όποιος θέλει να διαφωνήσει, αλλά θα επιμείνω ότι το ελληνικό τραγούδι έχει και χρειάζεται και απαιτεί περισσότερο συνέστημα. Αυτή τη εβδομάδα θα κάνουμε τη χάρη στον κύριο Μωρατίδη να πούμε ελληνικό κομμάτι. Θα πάμε σε ελληνικό αυτή τη φορά. Όχι σε αυτό το οποίο επέλεξα εγώ. Εγώ πάντα ακούω. Δεν μ' αρέσει να λέω όχι, να είμαι κάθετη σε κάτι. Δεν είμαι έτσι σαν άνθρωπος. Ήθελε ένα άλλο κομμάτι η κυρία Γαγάκη, γιατί έδειχνε περισσότερο χαβαλέ, σοου, να περάσουμε όμορφα και ωραία. Και εγώ πιστεύω ότι αυτή τη φορά μπορώ να δείξω κάτι άλλο. Να δείξω περισσότερο την Ελένη, να δείξω έκφραση, να δείξω συνέστημα. Η Ελένη δεν βγάζει τόσο συνέστημα. Βγάζει ένταση, βγάζει επαγγελματισμό, βγάζει τέλεια απόδοση. Αλλά εκεί στη στιγμή που θες να δακρύσεις και να ανατριχιάσεις, έχουμε ένα κενό. Αν υπάρχουν κάποιες διαφωνίες, άνθρωποι είμαστε, δεν είναι κακό αυτό. Τα επόμενα βήματα είναι αυτά τα οποία πρέπει να σκεφτούμε, διότι αν η Ελένη καταφέρει και είναι στους τρεις, ακόμα και η πρώτη από τους τρεις θα πρέπει να μάθει και να αντιληφθεί την ελληνική πραγματικότητα. Συχνά τα εννοούσες. Δεν ξέρω καν τι θέση είχα στην καρδιά σου. Αν ήμουν μέσα στα μεγάλα σχέδια σου. Όταν στα χέρια σου τα χέρια μου κρατούσες. Δεύτερη φορά που σε ακούμε να τραγουδάς σε ελληνικό τραγούδι. Ναι. Άλλη Ελένη όμως. Άλλη Ελένη. Ούτε Las Vegas. Όχι. Νίκο Μωρατίδη, το ζήτησες νομίζω αυτό το τραγούδι. Για πες. Λοιπόν, η Ελένη μ' αρέσει πάρα πολύ. Σήμερα ή γενικά. Γενικά. Α, και σήμερα. Την παρακολουθώ πολύ στενά από το πρώτο live. Είναι υπόδειγμα. Δεν το πιστεύω αυτή η κοπέλα. Λοιπόν, Ελένη, I love you. I love you too. Και μετά την κριτική του Νίκου Μωρατίδη θα κάνω εγώ μια κριτική σοβαρή, γιατί αυτό δεν ήταν κριτική. I love you, σε παρακολουθώ, ήσουν υπόγραφο. Αυτό ήταν ερωτική εξομολόγηση. Λοιπόν, η Ελένη μου αρέσει πάρα πολύ. Ας το Θεοφάνους να γκρινιάζει. Δεν έχει φάει τη σοκολάτα του ακόμα. Ναι, ναι. Εντάξει, Νίμου. Μου. Λοιπόν,
Ελένη μου. Ακούς. Εμένα, κοίτα, εμένα. Λοιπόν, εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν σε αναγνώρισα. Δηλαδή, και δεν το λέω με καλό τρόπο, πίστεψέ με, αν έλεγες αυτό το τραγούδι στο πρώτο live, θα ήσουν μια αδιάφορη δασκάλα μουσικής, όπως μπήκε στο παιχνίδι, από τον Καναδά, που ήρθε, δεν ξέρω τι, μπορεί και να φεύγεις, μπορεί να ήσουν υποψήφια, μετά. Έδειξες κάποια πράγματα και με την κίνησή σου και με όλο αυτό. Γιατί μπαίνετε σε αυτό το τρυπάκι, επαναλαμβάνομαι, δεν πειράζει. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλοι όλα. Το αποφάσισες εσύ, το αποφάσισατε μαζί. Όχι για να ξέρω σε ποιον αντιπώ, αλλά είναι πολύ χλιαρό αυτό το πράγμα πάνω σε Ελένη μου. Δηλαδή αν πήγαινα κάπου σε ένα κλαμπ να σε δω, σε μια σκηνή. Ωραία, και βγήκε και η Ελένη και είπε αυτό. Δεν έχει τίποτα να μου δώσεις. Και παρακάτω. Θα ακούγεις το επόμενο. Γιώργο Λεβέντη. Δυστυχώς, συμφωνώ με τον Γιώργο. Αυτό που εγώ άκουσα ήταν μια Ελένη που ήταν σούπερ στα χαμηλά της. Στο intro, στα χαμηλά της, όπως άρχισε, λέω, απόψη θα είναι απίστευτη, θα είναι αριστούργημα. Και μετά που μπήκαμε στο κομμάτι και μπήκαμε στην ένταση και μπήκαμε στην ουσία του κομματιού, εκεί με έχασε, είχε πάρα πολύ δύναμη, ήθελε να έχει πάθος, συγκεντρώθηκε και είχε αυτό το πάθος που ήθελε να έχει. Απ' την άλλη, δεν μ' άρεσε, ήταν όλο δύναμη, ήθελα πιο πολύ ουσία. Δύσκολο σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι ένα κομμάτι που είναι power ballad. Και ακόμα δεν... Τι μάγκηξε. Φερέλα. Και το ήθελες πολύ, το σε βλέπα, το ήθελες πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Το βλέπω, το βλέπα, Ελένη μου, το βλέπα. Κορίτσι μου, αυτό το τραγούδι, εμένα μου αρέσει πολύ και χαίρομαι και για το Σόλο και για τον Τάσο και για την Ελένη που το κάνω μεγάλη επιτυχία. Δεν είναι, παρόλο ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη ραδιοφωνική επιτυχία, δεν είναι τραγούδι που προσφέρεται για το live. Δεν είναι τραγούδι το οποίο θα σου δώσει πόντους. Είμαστε μερικές εκπομπές πριν από το τελικό. Κοίτα Γιώργο, μπορεί εδώ ο άλλο, η Κατερίνα και ο Κώστα βασίζονται στη λογική με αυτό με την Ίνη, που πας να αποδείξεις χρώμα. Λέω μπορεί, εντάξει, πες μας, ναι, για πες, έλεγα μήπως το κομμάτι αυτό πήγατε να αποδείξετε δύναμη και χρώμα. Αλλά και... ήτανε, σωστή πάντα, είναι ίσως η πιο σωστή μας τραγουδίστρια, έτσι. Είσαι... Αλλά βαρετή, επέτρεψέ μου να σου πω. Λοιπόν, Κατερίνα, γιατί επέλεξε αυτή η εβδομάδα να έχει ελληνικό τραγούδι? Γιατί το επέλεξε να έχει. Δεν είπαμε ελληνικό, είμαι αυτό το κομμάτι, όχι ελληνικό. Ναι, όχι, στην Κατερίνα ρωτώ γιατί επέλεξε να έχει ελληνικό τραγούδι αυτή η εβδομάδα. Υπάρχουν χίλια ελληνικά. Γιατί βαρέθηκα να ακούω τα σχόλια του ότι δεν έχει πει ελληνικό. Μάλιστα. Και ποιο επέλεξε εσύ, αν επιτρέπετε. Δεν έχει σημασία ποιο επέλεξα εγώ, διότι τη έδωσα το λόγο μου ότι θα πει αυτό που θέλει και θα τη στηρίξω σε αυτό. Οπότε, εφόσον το είχαμε αυτή τη συζήτηση μεταξύ μας, δεν θα το σχολιάσω παραπάνω. Βέβαια, αυτό το οποίο μου έλεγε και η καθηγήτριά της και η ίδια ότι της έλειπε από το άλλο τραγούδι το οποίο είχα πει εγώ, το οποίο είναι ένα παλιό μεγάλο τραγούδι, έλεγε ότι της έλειπε το συνέστημα. Εγώ το συνέστημα... Συγγνώμη που θα σε διακόψω. Έκανες λάθος. Συγγνώμη που θα μαλώσω τώρα λίγο μαζί σου. Ναι. Δεν είμαστε εδώ ούτε να χαϊδεύουμε τα αυτιά των παιχτών, ούτε και να κάνουμε τα χατήρια των παιχτών. Είμαστε εδώ για να δώσουμε ένα δρόμο. Δεν κάναμε τα χατήρια των παικτών. Μα λες ότι κάναμε τα χατήρια των... Γιώργο μου, όταν δίνουμε ένα τραγούδι και δεν τους πάει στις πρόβα, το αλλάζουμε. Δυστυχώς κάναμε τα χατήρια των Κριτών. Και λάθος μου, γιατί αυτό όλο το καραμέλα ελληνικό, ελληνικό, μη ελληνικό, το έχουμε κάνει κι άλλοι, το έχεις κάνει κι εσύ. Μην μπούμε σε αυτήν. Υπάρχει πάρα πολύ ελληνική μουσική. Ο Θεοφάνος κόπτεται υπέρ των ελληνικών. Και δεν δίνει ούτε ένα ελληνικό στους παίκτες του. Πίστεψέ με, δοκιμάσαμε πάρα πολλά ελληνικά τραγούδια. Λάθος δικό μου που πίστηκα ή μάλλον παρασύρθηκα από τους Κριτές. Είχα άλλο δρόμο και τον χάλασα. Έκανα μια στροφούλα, παράκαμψη. Εγώ νομίζω το συνέστημα που ήθελες να βγάλεις και είχαμε αυτή την τρομερή αγωνία, αν το έχεις, το έχεις. Οπότε κράτα το συνέστημα από εδώ και θα το επαναφέρουμε εκεί που έχουμε στο μυαλό μας και οι δυο. Ευχαριστώ πολύ. Εσύ Νικόλα τώρα να καταλάβω γιατί είσαι υπέρ των ελληνικών ή όχι. Είμαι υπέρ των τραγουδιών. Των καλών τραγουδιών. Επειδή είμαστε στο ελληνικό, X Factor, θέλω να ακούσω τους παίκτες και λίγο ελληνικά. Λοιπόν, ναι. Αν ενώσω αυτά που έχει πει η Ελένη σε ένα πρόγραμμα, γουστάρω πάρα πολύ. Περνάω πάρα πολύ ωραία.
και χρειάζομαι να ακούσω και ένα συναισθηματικό τραγούδι και μου το είπε. Ευχαριστώ. Και μάλιστα μου το είπε και στη γλώσσα μου. Σε βλέπω λίγο στεναχωρημένη. Όχι, δεν είμαι στεναχωρημένη. Είχα λίγο άγχος γιατί ήταν. Ναι, αλλά αυτά που άκουσες τώρα πώς φάνηκαν? Όλα δεκτά, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι πώς πρέπει να φάνηκαν. Το. Δεκτά είναι ούτως ή άλλως. Όχι, τα παίρνω εγώ. Όχι, όχι καθόλου. Εγώ πάντα παίρνω ό,τι μου λένε οι κριτές. Το σκέφτομαι. Πάντα μέσα μου, στο μυαλό μου, στην καρδιά μου. Αισθάνθηκες ότι θα ήσουν καλύτερη ή είσαι εγώ και okay, μαζί του? Εγώ αισθάνθηκα πολύ καλά το πώς το είπα σήμερα με τις ικανότητες που ξέρω ότι έχω. Είπαμε, και εγώ ήθελα πάρα πολύ να πούμε ένα κομμάτι που θα δείξει τις ικανότητες, okay, και φωνητικές αλλά και στο ελληνικό τραγούδι. Γιατί είμαστε εδώ.